Και ήρθε η ώρα που νομίζω όλοι περιμένατε αυτή τη στιγμή να πάμε να συναντήσουμε τον αγαπημένο μας, τον έναν και μοναδικό Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος έχει να μας προσφέρει λουλούδια όπως βλέπετε. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα κούκλες μου, καλημέρα ομορφιές μου. Λοιπόν, μετά τις γυναίκες τα λουλούδια είναι ό,τι ωραιότερο έφτιαξε ο Θεός. Κρατάω όμως τριαντάφυλλο γιατί πολλοί γκρινιάζουν και λένε το τριαντάφυλλο έχει αγκάθια. Εγώ είμαι ευγνώμων που λέω ότι τα αγκάθια έχουν τριαντάφυλλο. Μ' αρέσει Γιώργο, ο τρόπος μπράβο. Που σκέφτεσαι. Ανατρεπτικός. Λοιπόν. Πού είσαι, νούμο, πες μας. Αύριο μεθαύριο θα σου πω, είμαι λυκόβρης, ναι. Είμαι σε ένα ωραίο φυτώριο με εκατοντάδες φυτά. Θα φύγουμε όσο νου αύριο μεθαύριο για να πάμε διακοπές. Πού θα αφήσουμε τα δόλια τα φυτά. Αλήθεια άντε, είναι μια αυτό. Γλάστρα, ένα βασιλικό, να το πάρουμε κοντά μας. Τα δέντρα, πού θα τα κουβαίνουμε. Συνήθως δεν το κουβαλάμε στο καράβι τα δέντρα. Άντε, μια γλαστρούλα. Γι' αυτό εδώ. Καλά, δεν κουβαλάμε και τις γλάστρες από το σπίτι μας διακοπές, βρε Γιώργο. Είναι μερικοί, έχω δει παιδιά, μια γλαστρούλα την κουβαλάνε μερικές. Βέβαια, μια έτσι αγαπημένη γλάστρα ή βασιλικό. Για όσους θα μας τα πει όμως η γλάστρα, εδώ ο Γιώργος. Δώσε μας μερικές οδηγίες. Τι να κάνουμε για να μην γυρίσουμε να τόσο, και τα εδώ, βούμε ξεραμένα. Ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Γιώργος Κατσενάκης θα μας προτείνει λύσεις για όλα τα βαλάντια. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλές διακοπές εύχομαι σε όλους να έχουν και για να φροντίσουμε τα φυτά μας. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Μπορούμε να είμαστε πιο προνοητικοί και να έχουμε εγκαταστήσει ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος χρησιμοποιώντας κάποιο προγραμματιστή ο οποίος ανοιγοκλίνει τη βρύση αντί για μας όταν λείπουμε. Αυτό το βάζουμε και μόνοι μας ή το βάζετε εσείς. Έρχεστε και το τοποθετείτε. Και τα δύο μπορούν να γίνουν. Είτε να το βάλετε μόνοι σας, είτε. Εύκολο είναι, μωρέ. Εύκολο. Κοίτα, αν έχεις έναν άντρα προκομμένο, ας πούμε. Σαν τον Τζελίκα, στο βάζει. Σου το βάζει, σου το προγραμματίζει και φροντίζει τα πάντα. Πάμε. Τι είναι αυτή η σκόνη. Πάμε ένα-ένα. Έχουμε τώρα, πολλά. Αν δεν έχουμε κάνει αυτό το κύκλωμα, μπορούμε να έχουμε εγκαταστήσει κάποιο, να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλον τρόπο, έτσι ώστε να κρατήσουμε τα φυτά μας ζωντανά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Για πόσες μέρες, ας πούμε αυτό. Ανάλογα και τις συνθήκες, γύρω στις 10 με 15 μέρες. Έχουμε γυρίσει, εντάξει, ωραία. Ποιος θα πάει παραπάνω διακοπές από 10-15, οπότε μας κάνει. Τούτο, το βλέπουμε, τι είναι τούτο εδώ. Όποιος μπορεί. Αυτό που βλέπουμε, κύριε Γιώργο μου, είναι αυτή η σκόνη, ναι. Η οποία εδώ έχουμε διαλύσει μία κουταλιά του γλυκού από αυτή τη σκόνη. Ναι. Σε πόσα μέρη νερό. Παίρνουμε όσο χρειάζεται, έτσι ώστε αυτό να φουσκώσει. Αυτό τι κάνει, το τοποθετούμε μετά στις γλάστρες μας, γίνεται τζελ ακριβώς, και το τοποθετούμε στις γλάστρες μας και σταδιακά δίνει την υγρασία αυτή. Πάμε που να δείξουμε λίγο, ρε Γιώργη, πάμε, γιατί εδώ η τηλεόραση είναι εικόνα, έτσι, είναι πασίδηλο. Εδώ, πες εδώ, ωραία. Κοιτάξτε να μαθαίνει τη δουλειά. Πάμε εδώ, εδώ. Για να δούμε. Εδώ, να, η γλαστρούλα. Πάμε να δούμε, ρε Μανούλα μου. Εδώ. Λοιπόν. Και μπορούμε να πούμε ότι το κάνουμε. Τώρα δεν έχουμε... Σε μασκάρι το φύλλο. Αν κρατάω εγώ. Περίμενε ρε Γιώργη. Περίμενε ρε μάνα μου. Έλα πάμε. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα θα είναι κανονικά. Εδώ. Καταλάβω. Το βάζουμε από πάνω. Ναι. Κάνουμε ένα στρώμα ωραίο αφού έχουμε ήδη ποτίσει το φυτό. Άρα καλύπτουμε την επιφάνεια όλοι. Την επιφάνεια βάζουμε αρκετή ποσότητα, εξαρτάται από το μέγεθος της γλάστρας. Πάμε γρήγορα στα λαμαρά φέτια εκεί που έχεις. Πάμε γρήγορα. Πάμε. Μετά. Τι είναι τούτο εδώ. Πολύ και στα φυτά του εσωτερικού χώρου, που είναι πιο δύσκολο να βρούμε τρόπο να έχουμε βρύσεις και όλα αυτά. Εδώ πέρα γεμίζουμε αυτό το σακουλάκι με νερό. Ναι. Βάζουμε μετά μέσα στο νερό αυτό το φυτιλάκι. Βάζουμε την άλλη άκρη, ας πούμε ότι αυτό είναι γλάστρα. Και τα ανάβουμε. Όχι. Και το στερεώνουμε με αυτά τα καρφάκια. Να το δείξουμε, Γιώργη. Άλλο μανούλα μου αυτό και άλλο επί το έργο. Σε παρακαλώ. Τώρα είπαμε, είναι εικόνα. Λοιπόν. Όχι στο ίδιο πάλι. Το χαλάσαμε το ίδιο. Εδώ, στο δεύτερο εδώ. Ωραία. Πάρε αυτό που είναι και μαραμένο. Ωραία. Τι κάνουμε ακριβώς. Εδώ πέρα αυτό κουράστηκε από τη ζέστη. Και κάνουμε αυτό εδώ, το στερεώνουμε, έχουμε γεμίσει νερό και μετά καρφώνουμε με ένα αντίστοιχο άλλο ένα πασαλάκι μέσα, το βάζουμε μέσα το φυτιλάκι και φέρνει νερό μέσα στο φυτό μας. Για επίσης, περίπου 10 μέρες γι' αυτό. Και αυτό για πάμε γρήγορα άλλη μέθοδο. Πάμε γρήγορα. Έλα Γιώργη, τρέξε ρε Μανούλα. Έχουμε και άλλες τόσες μεθόδους. Μπράβο. Να με, τι είμαι, άντε, ξεπέτα. Είμαστε πολύ, ας πούμε, πολύ δύσκολοι. Είμαστε επιστήμη. Είμαστε πολύ δύσκολοι και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο ένα μπουκάλι απλό νερό. Μπουκάλι απλό. Εδώ παίρνουμε αυτό εδώ πέρα το ακροφύσιο, γεμίζουμε το μπουκάλι μας με νερό, βιδώνουμε και ερχόμαστε και τοποθετούμε. Καλύτερα πάρω το 1,5 λίτρο ρε Γιώργη. Ναι. Καλύτερο το 1,5 λίτρο. Τώρα το πήρα για λόγους οικονομίας. Εντάξει. Μπορούμε να βάλουμε και το 1,5 λίτρο, μπορούμε να τοποθετήσουμε ανάλογα το μέγεθος της γλάστρας. Η απόλυξη του γιατί είναι... Για να μην έχουμε απότομη ροή, να φύγει σταδιακά. Τσουρ, και με μια πολύ μικρή τρυπούλα, με μια καρφιτσούλα, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει ροή. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά τα συστήματα είναι για όλα τα βαλάντια, έτσι. Να πούμε από πού μέχρι πού κυμαίνονται οι τιμές. Πάμε τιμές, πάμε.
από, ξεκινάμε από 1,5 ευρώ, ας πούμε, το κάθε ακροφύσιο και μετά μπορεί να, όταν θα φτιάξουμε ένα κύκλωμα, τα τζέλ, τα 100 γραμμάρια είναι γύρω στα 7 ευρώ, τα 200 γραμμάρια είναι στα 13, που καταλαβαίνετε ότι τα 200 γραμμάρια καλύπτουν 20 γλάστες, έτσι, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε... Πολύ. Ναι. Ναι. Το πιο ακριβή μέθοδο είναι αυτή η πιο ακριβή. Η πιο ακριβή μέθοδο και η πιο ακριβή όμω, δηλαδή ότι εξασφαλίζει ότι θα έχουμε τα φυτά μα όταν γυρίσουμε. Ναι, αλλά να έχουμε διακοπή νερού, τι κάνουμε, Γεωργάκο μου. Θα κάνουμε υπομονή. Γιατί είναι υπομονή και εντύπωση για το νερό. Και ένα, κόλπο να πούμε σε ό,τι αφορά το αυτόματο πότισμα. Ω παθούσα θα σα το πω αυτό. Πρέπει να τσεκάρουμε πάντα πριν φύγουμε τι μπαταρίε από το μηχάνημα. Γιατί μπορεί να τελειώσουν οι μπαταρίε και να γυρίσουμε και να τα βρούμε όλα ξερά. Πολύ σωστό. Γι' αυτό και ένα μήνα πριν φύγουμε, αλλάζουμε την μπαταρία, καθώς επίσης προσαρμόζουμε και το πρόγραμμά μας στις ανάγκες που έχει εκείνη η εποχή που θα φύγουμε. Γιατί Αύγουστο. Τώρα είναι το καταλαβαίνετε, που είχαμε 40 βαθμούς, πρέπει να προσαρμόσεις και να βάλεις μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη συχνότητα. Φεύγε. Γιατί τα φυτά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Όσο περισσότερη ζέστη κάνει, τόσο περισσότερο νερό χρειάζονται. Όπως τα βάζουμε σε σκιερό, δροσερό μέρος. Στο λιοπύρι τα αφήσουμε. Αν έχουμε τη δυνατότητα, ναι, καλό είναι. Έτσι. Αλλά επειδή πολλές φορές δεν μπορούμε να μετακινήσουμε τα φυτά, θα τα αφήσουμε στη θέση. Και τέλος, είναι μερικοί που έχουν και δέντρα. Εντάξει, η γλάστρα στο μπαλκόνι ή στη βεράντα. Στα δέντρα τι κάνουμε, Γιωργάκο? Με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο σκεπτικό. Πού εδώ θες 7 κιλά ζελέμωρη να βάλεις σε κάθε λακκούβα? Θα βάλεις αυτόματο, δέντρα, πάμε, θα πάμε σε αυτόματο. Εκεί είναι πασίδηλο ότι πάει αυτόματο. Δεν μπορείς να το κάνεις με αυτούς τους τρόπους. Μιλάμε για τη γρήγορη λύση, την εύκολη λύση. Στο μπαλκόνι, 10 γλάστρες. Και στο γραφείο μας, στο σπίτι μας, ναι, μέσα. Τα ακούσατε, το εμπεδώσατε. Τα εμπεδώσαμε και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ωραίες συμβουλές. Γιατί όλοι έχουμε λίγο πολύ λουλούδια στο σπίτι μας και πρέπει να τα φροντίσουμε και αυτά. Έτσι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε και για τις χρηστικές πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλημέρα. Και να χαιρετήσω τον συντάκτη μας, τον Κωστή, τον Θωμάκο, που δεν θα το δω, παίρνει άδεια, έτσι. Να περάσεις καλά, με υγεία και αγάπη όπου πάει. Εντάξει, Γιώργο, τα ακούει. Σε ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Καλή συνέχεια, λοιπόν, στο Γεια σου, Γιώργο.